Σε στοιχεία των αξώνων γύρω από τους οποίους θα κινηθεί η φετινή διοργάνωση του Πατρινού Καρναβαλιού, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πατρινό Καρναβάλι, Νίκος Χρυσοβιτσάνος. Το ενδιαφέρον στοιχείο που ανέφερε ο πρόεδρος της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ήταν ότι για το Καρναβάλι του Μαρτίου 2019, Κατασκευάζονται δύο εντυπωσιακά άρματα του βασιλιά Καρνάβαλου και της βασίλισσας. Όπου εκτό από κίνηση θα έχουν και ειδικά εφέ ενώ έχει ήδη κατασκευαστεί η βάση για το άνθινο άρμα. Ακόμη και στο άνοιγμα της παρέλασης θα υπάρχει κινέζικο καλλιτεχνικό σχήμα που θα παρουσιάζει το δρόμενο του δράκου. Μέσα στο πρόγραμμα του φετινού καρναβαλιού θα έρθουν συγκροτήματα με χάλκινα από τη Βόρεια Ελλάδα. Φέτο, επεκτείνεται η πολιτιστική συνεργασία με του Κινέζου και για πρώτη φορά θα έχουμε Κινέζικο συγκρότημα που με τα άρματα του Δήμου θα ανοίξουν την καρναβαλική παρέλαση με το γνωστό σε όλου δρόμενο του Δράκου. Όπω αποκάλυψε ο κύριος Χρυσοβιτσάνο, έχει ανοίξει διάλογο και με τα καρναβαλικά group και με του πολιτιστικού συλλόγου για τα καρναβαλικά δρόμενα, για τι παρελάσει, τον κρυμμένο θησαυρό κτλ. Σε ό,τι αφορά στη διαμόρφωση. Μέσω του Ιντερεγ των Παλαιών Σφαγείων σε Κέντρο Καρναβαλικής Έκθεσης και Καρναβαλικών Δράσεων όλο το χρόνο άμεσα θα ξεκινήσουν οι εργασίες.